η αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού της Χερσονήσου για την πρώτη καλημέρα, η κυρία Δέσποινα Πλευράκη. Πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλημέρα κυρία Άγγελα και σε εσάς και στο υπέροχο ακροατήριό σας. Μας φτιάξατε τη διάθεση πρωί-πρωί με το όμορφο τραγούδι σας. Εντάξει, είπαμε, η μέρα του ποδήλατου. Και εσείς κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ας πάω στο κυριολεκτικό, γιατί το μεταφορικό θέλει πολύ κουβέντα. Για πάμε λιγάκι στην σημερινή την ποδηλατάδα και στην σημερινή τη διοργάνωση που ετοιμάζεται για το απόγευμα στη Χερσόνησο. Βεβαίως. Στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας Ποδηλάτου και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, που έχει και ως θέμα δηλαδή τις λύσεις μηδενικών καρών εκπομπών ενέργειας για μια αγωνιστική Ευρώπη, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 5 η ώρα στην Εδωφόρα του Δήμου και συγκεκριμένα στην είσοδο του φράγματος από το Σελέμι, από την πλευρά του οικισμού του Αυδού ποδηλατάδα. Η αφετηρία μας θα είναι στον κόβο των οικισμών, στο Αυδού Σφεντήλη. Οι ποδηλάτες πιστεύω θα ευχαριστηθούν μια όμορφη διαδρομή διασχίζοντας την παραλίμνη αγροτική οδό μέχρι το ύψος του οικισμού Σφεντήλη. Εκεί θα σταθμίσουν για ολιγόλεπτη ανάποδα και εκεί θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από πολύ κοντά το ημιδιθισμένο χωριό Σφεντήλη. Το οποίο μετά στη συνέχεια θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο εκκίνησης και εκεί θα είναι ο τερματισμός τους μετά από 5 χιλιόμετρα. Αφού ολοκληρώσουμε την ποδηλατάδα θα απονεμηθούν αναμνηστικά δικαιώματα συμμετοχής και θα πραγματοποιηθεί και κλήρωση τριών ποδηλάτων από τους υπέροχους χορηγούς μας για να συμβάλλουμε κι εμείς σε όλη αυτή την αντίληψη και την ανάπτυξη το να χρησιμοποιούμε ποδήλατο τις μέρες μας. Αυτή είναι και η σκοπιμότητα. Το ζήτημα της οικολογικής μετακίνησης. Η ενίσχυση της συνήθειας χρήσης ποδηλάτου όταν υπάρχουν διαδρομές όπου το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός είναι και απότερο στόχος μας. Είναι να ευαισθητοποιήσουμε στο ζήτημα της οικολογικής μετακίνησης, να συμβάλλουμε στην ενίσχυση αυτή της συνήθειας της χρήσης ποδηλάτου στην καθημερινότητα των δημοτών και να αυξήσουμε τον αριθμό των χρηστών ποδηλάτου στους δρόμους. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πλευράκη. Είπατε ξεκινάτε στις 5, κόμβος οικισμών Αυδού Σφεντήλη, ανατολική είσοδος του παραλίμνιου δρόμου του Φράγματος, μια διαδρομή κοντά στα 5 χιλιόμετρα, πας και έρχεσαι. Δηλαδή θέλετε να πείτε, μπορώ να έρθω και μέρος σε αυτή την ποδηλατάδα εφόσον έχω την άνεση, τη διάθεση, το χρόνο και μπορώ να το κάνω, ή χρειάζεται να υπάρξει εγγραφή συμμετοχής από νωρίς, ας πούμε το πρωί? Όχι, μέχρι και από τις 4.30 μέχρι τις 5 μπορεί οποιοδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει να δηλώσει συμμετοχή εκεί επί τόπου στην έναρξη της ποδηλατάδας μας. Ωραία. Καλά λοιπόν να περάσετε εκεί στη Χερσόνησο σήμερα. Να είστε καλά. Κυρία Δουλγεράκη, θα ήθελα να ενημερώσω και για άλλες τρεις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε στο Δήμο Χερσονήσου και έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Παίρνω το χρόνο σας. Πείτε το. Ούτως ή άλλως είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 5 του μήνα. Ακριβώς. Έχουμε μία σειρά από δράσεις όλη τη βδομάδα. Για παράδειγμα, αύριο στις 10 η ώρα στο Ενεδρίο Κρήτης με το Χαμόγελο του Παιδιού θα γίνει καθαρισμός της παραλίας. Την Τετάρτη στις 5 του Ιούνιου, 9 η ώρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψης στο Ενεδρίο Κρήτης, ο Σύλλογος Γονέων και Κυριμένων με τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Ανάληψης, διοργανώνουμε εκδήλωση με θέμα την ανάδειξη και την προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα. Mm-hmm. Θα καθαρίσουμε και εκεί τμήμα της παραλίας. Η εκπρόσωπος του Ενιδρίου θα μιλήσει για τις χελώνες και τους κινδύνους μαζί με τους δίτες που έχουμε. Και τα παιδιά θα έχουν ήδη ετοιμάσει πινακίδες ζωγραφικές για την προστασία της χελώνας. Τη δε Παρασκευή
Έχουμε εκδήλωση πάλι με τον Σύλλογο Απανταχού Κρασανών στην παραλία του Αρίνα, όπου εκεί θα μιλήσει η κυρία Πουλάκη για τα κρινάκια, για την προστασία αυτού του υπέροχου λουλουδιού, με θέμα «Προστατεύω το κρινάκι της άμμου». Και εκεί θα δείξουμε πάλι στα παιδιά του δημοτικού μας την παρασκευή έως και αρώματος από αυτούς τους σπόρους που μπορούμε να μαζέψουμε από τα κρινάκια της άμμου. Έτσι, σε συντομία, κάποιες δράσεις περιβαλλοντικής ανησυχίας και ελπίδας ότι μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε, ώστε να γνωρίζουν οι ακροατές σας εάν επιτιμούν να συμμετάσχουν. Λοιπόν, μια χαρά τα βρίσκω όλα αυτά. Την καλημέρα μας, τη ζεστή καλημέρα μας στη Χερσόνησο. Καλημέρα, καλά να είστε, καλημέρα, κυρία και σας Πλευράκη. Περιμένουμε. Καλά να είστε.